Και είναι λογικό ότι θα είναι μια μεγάλη νύχτα τόσο για το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος όσο και για την πολιτική προστασία. Είναι λογικό, Γιώργο. Είναι πολλές οι κλήσεις για απάντηση υδάτων. Πολλές περιοχές στην Αττική αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Βέβαια, τα μάτια μας είναι σίγουρα στραμμένα στις πληγήσεις περιοχές. Για άλλη μία νύχτα, οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής σίγουρα, δοκιμάζονται. Σίγουρα, γιατί από την ώρα του δελτίου, ναι, του κεντρικού δελτίου, είδαμε ότι άρχισε εκεί βουλά και πραγματικά έριχνε ισχυρή βροχή. Με αποτέλεσμα και εκεί να ετείνονται μάλλον τα προβλήματα τα οποία ήδη υπήρχαν εδώ και από χθες, τα οποία έχουμε δει όλοι μας. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι αυτό το νέο κύμα επεκτείνει αυτά τα προβλήματα σε όλη την Αττική, όπως επίσης και σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας. Και στο Βόλο μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ισχυρή βροχόπτωση και στη Θεσσαλία, και νωρίτερα ακούσαμε τον συνάδελφο από την Θεσσαλία ότι υπήρχαν και εκεί κυρίως αρκετά προβλήματα. Βεβαίως. Ακριβώς. Ναι. Τώρα από εκεί και έπειτα ας ελπίσουμε να κοπάσουν αυτά τα φαινόμενα, να περάσουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα και πιο ανώδυνα για όλους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Πάμε αμέσως στη Μαρία Σταθοπούλου να μας δώσει λοιπόν την εικόνα από τη Μάνδρα, εκεί που είναι δύσκολες οι ώρες για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Μαρία, σε ακούμε. Βούλε, δεν έχει σταματήσει να βρέχει εδώ στην Μάνδρα και η αγωνία των κατοίκων μεγαλώνει βλέποντας ριάκια να σχηματίζονται στους δρόμους. Το μυαλό τους πηγαίνει στην χθεσινή μέρα με τους χυμάρους που εισέβαλαν μέσα στη Μάνδρα, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους, αυτοκίνητα, φορτηγά, δέντρα. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι μπάζα και φερτά υλικά. Πυρετοδόσο δουλεύουν ακόμα και τώρα συνεργεία του Δήμου, της Περιφέρειας, του Στρατού, της Πυροσβεστικής, προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά από τους δρόμους και τα χτυπημένα αυτοκίνητα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, όπως μας έχουν πει οι αρχές, προτεραιότητα βέβαια δίνεται στις ανθρώπινες ζωές. Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους. Δεν έχουν σταματήσει στιγμή. Μάλιστα, πριν από λίγο πέρασε εδώ από την πλατεία που βρισκόμαστε και θελοντές του Ερυθρού Σταυρού πέρασαν με φακούς στα χέρια. Πηγαίνουν στους κατοίκους, ρωτούν αν κάτι χρειάζονται. Οι κάτοικοι εδώ δοκιμάζονται. Πολλά σπίτια και επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές. Μάλιστα, όπως μας είπαν αρκετοί οι κάτοικοι, αναμένεται να μείνουν ξύπνοι όλο το βράδυ, φοβούμενοι πλιάτσικο. Βέβαια, περιπολικά της αστυνομίας τριγυρνούν στους δρόμους για να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Οπότε μάθαμε έγιναν και κάποιες προσαγωγές. Να πούμε τέλος, Βούλα, ότι ναι, δημοσία δαπάνη θα γίνουν οι κηδείες των θυμάτων της χρονικής κακοκαιρίας, ενώ αποφασίστηκε από το Υπουργείο Εργασίας η εξάμηνη αναστολή πληρωμών των τρεχουσών εισφορών για τους πλημμυροπαθείς. Θα πρέπει να σημειώσουμε ακόμη ότι αρκετοί κάτοικοι έχουν μείνει άστεγοι. Οι περισσότεροι βέβαια φιλοξενούνται σε συγγενικά τους πρόσωπα και φιλικά. Γύρω στις 40 οικογένειες, όπως μας ενημέρωσε η Δήμαρχος, βρίσκονται σε ξενοδοχείο με έξοδα του Δήμου. Ενώ από την περιφέρεια έχουν διανεμηθεί πάνω από 5.000 μερίδες φαγητού. Ενώ θα πρέπει στο σημείο αυτό να πούμε ότι και ο Δήμος Αθηναίων έχει στείλει περισσότερους από 2,5 τόνους τροφίμων μακράς διάρκειας. Κουβέρτες, είδη προσωπικής υγιεινής, φάρμακα, αλλά και πάρα πολλοί ιδιώτες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία, και όσο μας δίνεις το ρεπορτάζ, εμείς παρακολουθούμε στους δέκτες μας την εικόνα απευθείας από το Σύνταγμα με την έντονη βροχόπτωση, με τις αστραπές. Πραγματικά η κατάσταση δυσκολεύει και καθώς επελάβει το νέο κύμα κακοκαιρίας και η σφοδρή βροχόπτωση σφυροκοπά την Αττική, κορυφώνεται η αγωνία για όλους τους κατοίκους. Κυρίες και κύριοι, εμείς για οτιδήποτε θα σας κρατούμε
περιμένουμε ενήμερους δημοσιογράφοι και τεχνικοί. Όλο το επιτελείο της ΕΡΤ παραμένει στις επάλξεις. Για οτιδήποτε θα σας ενημερώσουμε και πάλι για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση.